Ναι. Καλησπέρα σας. Μ' ακούτε τώρα? Λοιπόν, καλησπέρα σας. Συγγνώμη για αυτή τη μικρή έτσι, ταλαιπωρία. Σας καλωσορίζω σε αυτή την έκτη συνεδρία του 20ου συνεδρίου και η οποία έχει να κάνει με ένα ζήτημα το οποίο το βιώνουμε, το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Παρ' όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, είναι μια διάσταση της κρίσης η οποία δεν είναι πολύ ορατή σε επίπεδο, αν μου επιτρέπετε, και σε επίπεδο πολιτικής και σε επίπεδο διαχείρισης. Έχει να κάνει με τις κοινωνικές διαστάσεις και με την πολυπλοκότητα που έχει να κάνει με το πώς διαχειριζόμαστε ένα τέτοιο πολύ σύνθετο ζήτημα. Θα κουβεντιάσουμε για την ψυχική υγεία. Έχουμε δύο εκπροσώπους από τον επιστημονικό και από τον πολιτικό χώρο. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε αυτή τη συνεδρία με μια άλλη οπτική. Θα γυρίσουμε και λίγο στο παρελθόν για να δούμε τις πανδημίες και τα μαθήματα που έχουμε μάθει. Αλλά αν κατά τη γνώμη μου πρέπει να μείνει κάτι από αυτή τη συνεδρία, θα πρέπει να είναι το γεγονός ότι οι πανδημίες είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο φαινόμενο για να εξαντληθεί σε επιδημιολογικούς δείκτες, αν θέλετε, ή ακόμα και στη διαχείριση, μια καταγραφή και αποτύπωση κάποιων ενδεχομένως επιπτώσεων στην ψυχική υγεία και τη σωματική υγεία φυσικά. Χωρίς άλλη χρονοτριβή θα ευχαριστήσω τους συναδέλφους οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε αυτό και θα δώσω το λόγο αμέσως στην Υφυπουργό Υγείας, την κυρία Ράπτη. Η κυρία Ράπτη είναι πτυχιούχος της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακό τίτλο στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Κέντ. Είναι δικηγόρος παραρίου Πάγο και έχει 16 χρόνια θητεία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Υπήρξε υποψήφια ευρωβουλευτής στις εκλογές του 2014 και υποψήφια βουλευτής Β' Περιφέρειας Αθηνών στις εκλογές του 2015. Διατέλεσε γραμματέας σχέσεων κοινωνίας κόμματος και μέλος του τομέα υγείας και εργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και από τον Αύγουστο του 2020 ορκίστηκε υφυπουργός υγείας με αρμοδιότητα στην ψυχική υγεία και τις εξαρτήσεις. Κυρία Υπουργέ, ο λόγος σε εσάς. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση να συμμετάσχω στο 20ο ετήσιο συνέδριο Healthwork για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα που αφορά την ψυχική υγεία κατά τη διάρκεια αλλά και μετά της πανδημίας. Είναι επίσης πολύ μεγάλη και σημαντική η χαρά μου που βρισκόμαστε εδώ διαζώσεις χάρη στη συνεργασία της επιστήμης, των κυβερνήσεων αλλά και των όλων των οργανώσεων κοινωνικής αλληλεγγύης. Θα ήθελα να συγχαρώ και τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντο Σύμβουλο του Εμπορικού Επιμελητηρίου, του Ελληνοαμερικανικού, για την εξαιρετική αυτή διοργάνωση και να πω ότι είναι τιμή μου που βρίσκομαι ανάμεσα σε εκλεκτούς ομιλητές για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Όλοι γνωρίζουμε ότι στις μέρες αυτές που διανύουμε τέτοιες πρωτοβουλίες είναι πολύ σημαντικές γιατί ενισχύουν την αλληλεγγύη και την υποστήριξη των συμπολιτών μας σε ένα ζήτημα το οποίο άπτεται της ψυχικής υγείας και το οποίο βεβαίως αυτό το ζήτημα έχει ιδιαίτερη σημασία και αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Να πω επίσης ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι πολίτες όλοι ξέρουμε ότι έχουν επιδείξει μια εντυπωσιακή, θα έλεγα, ανθεκτικότητα στην αντιμετώπιση των συνεπειών της. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας του κορονοϊού, μια παράλληλη πανδημία, σιωπηλή πανδημία, η πανδημία που αφορά στην ψυχική υγεία, είναι μια πανδημία η οποία σαρώνει την ανθρωπότητα και έχει καταστήσει αναγκαία τη συνεργασία μεταξύ των κρατών και την θέση της ως βασική προτεραιότητα στις υπηρεσίες υγείας οι οποίες παρέχονται παγκοσμίως. Το γνωρίζουμε όλοι ότι αυτή η πανδημία επέφερε έξαρση των ψυχολογικών προβλημάτων που αντιμετώπισαν οι πολίτες, έξαρση στην αύξηση των εξαρτητικών συμπεριφορών, αλλά βεβαίως και μείωση στη δυνατότητα πρόσβασης στην λήψη αποτελεσματικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Γνωρίζουμε ότι αυτό συνέβη σε όλους ανεξαιρέτως και υπάρχουν παγκόσμιες έρευνες αυτή τη στιγμή οι οποίες καταγράφουν πολύ σημαντικά ποσοστά αύξησης του φόβου, της κατάθλιψης, του άγχους,
αλλά και βεβαίως της ψυχολογικής πίεσης σε παιδιά και εφήβους, που είναι οι πρώτοι που ευλήθησαν, αλλά πέραν του γενικού πληθυσμού και των υπερηλίκων συμπολιτών μας. Και βεβαίως αυτή η αύξηση ήταν και μια αύξηση στις εξαρτητικές συμπεριφορές στα παιδιά και στους εφήβους, η οποία ήταν ραγδαία. Οι επιστήμονες επίσης γνωρίζουμε ότι κάνουν λόγο για το Long COVID Syndrome, που είναι ένα σύνδρομο το οποίο αναπτύσσεται μετά την νόσηση με κορονοϊό, ένα σύνδρομο το οποίο επιτείνει επίσης τα προβλήματα ψυχικής υγείας, δημιουργεί άγχος, θλίψη, δημιουργεί επίσης σωματικά και νευρολογικά προβλήματα, διαταραχές ύπνου και πολλά άλλα ζητήματα τα οποία χρήζουν αντιμετώπισης. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αναδύεται ιδιαίτερα σημαντική και άμεση ανάγκη κινητοποίησης όλων των κρατών παγκοσμίως για να ενισχύσουν τα συστήματα ψυχικής υγείας στις χώρες τους, που ήταν και υποχρηματοδοτούμενα, αλλά και λίγα σε σχέση με τις άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στις χώρες. Στην Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δημιούργησε ένα ειδικό χαρτοφυλάκιο σχεδόν με την έναρξη της πανδημίας για την ψυχική υγεία και τις εξαρτήσεις, του οποίου εγώ σήμερα έχω την τιμή να προείσταμαι ακριβώς, για να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των συμπολιτών μας και βεβαίως στην ενίσχυση ειδικότερα των πιο ευάλωτων ομάδων. Εκείνο το οποίο κάνουμε σήμερα στο Υπουργείο Υγείας, χαράσουμε συγκεκριμένες δράσεις και πολιτικές για την ενίσχυση αυτών των υπηρεσιών, και αυτές οι δράσεις είναι δράσεις οι οποίες αφορούν στις προσλήψεις νοσηλευτικού αλλά και τακτικού μόνιμου και επικουρικού όμως προσωπικού ψυχιάτρων και ψυχολόγων σε όλη τη χώρα. Επίσης, η εξειδίκευση την οποία έχουμε νομοθετήσει των νοσηλευτών ψυχικής υγείας, ακριβώς γιατί η ειδική εκπαίδευση που παίρνουν ιδιαίτερα σημαντική για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν και στα παιδιά μας και στον ενήλικο πληθυσμό. Παράλληλα όμως και δράσεις για προγράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και προαγωγής της καλής ψυχικής υγείας, δράσεις που αφορούν στην πρόληψη. Δράσεις τις οποίες πραγματοποιούμε σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, σε 73 και πλέον κέντρα πρόληψης σε όλη τη χώρα, σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, που ενημερώνουν τις οικογένειες και τα σχολεία σε όλη τη χώρα. Αλλά βεβαίως και για τους συμπολίτες μας που νοσούν αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία, συγκεκριμένες δράσεις που κατέστησαν δυνατές μέσω της ψηφιακής παροχής υπηρεσιών, μέσω τάμπλετ, για την ψυχολογική υποστήριξη στους ασθενείς μας, οι οποίοι νοσηλεύονται και είναι μόνοι τους είτε στο νοσοκομείο είτε κατοίκον. Δράσεις οι οποίες παρέχονται σε συνεργασία με αστικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, οι οποίες αποτελούν έναν από τους πυλώνες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Παράλληλα, λειτουργούμε τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης. Είναι η γνωστή 10306 για το γενικό πληθυσμό, η οποία χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Κλινική, την πρώτη Πανεπιστημιακή Κλινική του Αιγινητίου Νοσοκομείου και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αλλά και το Χαμόγελο του Παιδιού, για τη στήριξη του γενικού πληθυσμού κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, αλλά και δράσεις για τους υποστηρικτές ατόμων με άνοια, υποστήριξη μέσω τηλεφωνικών γραμμών, τους ογκολογικούς ασθενείς, αλλά και όσους προσπαθούν να διακόψουν το κάπνισμα. Τέλος, κάτι το οποίο ακούστηκε κατά κόρον και είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων. Το δίκτυο τηλεψυχιατρικής, το οποίο κάνουμε ιδιαίτερη προσπάθεια να το αναπτύξουμε τα επόμενα χρόνια στη χώρα μας, είναι ένα δίκτυο που επιτρέπει παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε απομακρυσμένες περιοχές. Έχουμε πολλές τέτοιες περιοχές στα νησιά μας, στους ορεινούς όγκους, περιοχές οι οποίες μπορούν να δώσουν κατάλληλη υποστήριξη μέσω των ψηφιακών εργαλείων. Ήδη δημιουργήσαμε μια πρώτη σημαντική δομή στο Καστελόριζο, στο ακριτικό αυτό νησί, δίνοντας έτσι και μια συμβολική έμφαση σε αυτή την προσπάθεια, αλλά και στη ΣΥΜΗ, και δουλεύουμε τώρα και για τη λειτουργία αντίστοιχων μονάδων και σε ορεινές περιοχές. Για μας είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι οι δομές στην κοινότητα είναι η κύρια βάση των προσπαθειών μας που προσπαθούμε ακριβώς να ενισχύσουμε. Δυστυχώς στη χώρα μας υπάρχουν πολύ λίγες δομές, ειδικά για παιδιά και εφήβους, δομές είτε ψυχοκοινωνικής υποστήριξης είτε άλλες δομές απεξάρτησης, και δίνουμε έμφαση στη λειτουργία τέτοιων δομών, δηλαδή κέντρων ημέραν, αλλά και στεγαστικών δομών. Αρκεί να σας πω ότι σε όλη τη χώρα λειτουργούν μόνο 69 κλίνες, παιδοψυχιατρικές κλίνες για παιδιά, που είναι πάρα πολύ λίγες, όπως επίσης λειτουργούν ελάχιστες δομές για τον αυτισμό, ελάχιστες επίσης δομές και κέντρα ημέρα για την άνοια,
αλλά και άλλες ψυχογεριατρικές υπηρεσίες που χρειάζονται. Αυτά λοιπόν τα δρομολογούμε και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων όπως είναι το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία χρηματοδοτούν τέτοιες δομές. Και παράλληλα λειτουργούμε και ενισχύουμε και τις κινητές μονάδες υποστήριξης ατόμων που έχουν ζητήματα ψυχικής υγείας. Έχουμε δει σε συνεργασία με τα νοσοκομεία μας κατά τόπους ότι οι κινητές μονάδες είναι εκείνες οι οποίες δίνουν την αποτελεσματική υποστήριξη όταν επισκέπτεσαι κατοίκων ή στην κοινότητα, όπως λέμε, τον ασθενή, αυτόν που περνάει κάποιο πρόβλημα, γιατί εδώ πρέπει να υπογραμμίσω ότι η πανδημία κατέδειξε ότι η ψυχική υγεία δεν αφορά μόνο τους ψυχικά ασθενείς, αφορά τον γενικό πληθυσμό, αφορά παιδιά, ενήλικες, εφήβους, αφορά ανθρώπους που έχουν ζητήματα άνοιας. Αυτή λοιπόν η πανδημία κατέδειξε ότι χρειάζεται υποστήριξη ο γενικός πληθυσμός, έστω και σε κάποια έκφανση της ζωής του και όχι σε μόνιμη βάση. Οι κινητές λοιπόν μονάδες είναι ιδιαίτερα σημαντικές, γιατί βρίσκουν τον πάσχοντα στον τόπο κατοικίας του και δίνουν αποτελεσματική βοήθεια, ούτως ώστε να μην χρειάζεται να μετακινηθεί αυτός, να μην χρειάζεται να προστρέξει σε ένα νοσοκομείο που μπορεί να βρίσκεται πολύ μακριά από τον τόπο κατοικίας του. Και πολλές φορές το στίγμα είναι αυτό το οποίο απαγορεύει ουσιαστικά στις μικρές κοινωνίες τη δυνατότητα να διατρανώσεις ότι ναι, έχω ένα ψυχικό πρόβλημα και θα ζητήσω υποστήριξη μακριά από τον τόπο μου. Για μας επίσης είναι σημαντική η υποστήριξη των παιδιών μας και γι' αυτό το λόγο νομοθετήσαμε τις μονάδες έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, η οποία γίνεται για πρώτη φορά στην Νότια Ευρώπη και η οποία αφορά μονάδες μέσα στην κοινότητα, κέντρα στην κοινότητα, που διαγνώσκουν ψυχωτικά προβλήματα σε εφήβους και ενήλικες. Αυτό γιατί έχει καταγραφεί ότι 3.200 παιδιά το χρόνο διαγνώσκονται με τέτοια προβλήματα ψυχωτικών διαταραχών και η έγκαιρη αντιμετώπιση και η πρόληψη δίνει την καλύτερη θεραπεία και την καλύτερη αντιμετώπιση της νόσου. Παράλληλα, η πανδημία έδειξε ότι τα παιδιά τα οποία ως φοιτητές πλέον ήταν στο σπίτι τους και δεν μπόρεσαν ποτέ να λάβουν τις υπηρεσίες διαζώσης της εκπαίδευσης, υπέστησαν πολύ μεγάλη ψυχολογική πίεση και αύξηση των εξαρτητικών συμπεριφορών. Γι' αυτό επίσης νομοθετήσαμε για πρώτη φορά τη λειτουργία κέντρων ημέρας. Το πρώτο θα δημιουργηθεί στο ΠΑΔΑ για την ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών, των φοιτητών μας εκεί, με σκοπό να αυξήσουμε αυτά τα κέντρα ημέρας σε όλη την Ελλάδα. Να πω επίσης ότι ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό κομμάτι είναι η ένταξη. Η ένταξη, η επανένταξη των ψυχικά ασθενών στην κοινωνία με κάποια εργασία, ούτως ώστε μπορούν να έχουν κάποια απολαβή από αυτήν την εργασία τους. Και οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης, τους οποίους εντάξαμε για πρώτη φορά στον κρατικό προϋπολογισμό και τους ενισχύουμε, είναι τέτοιες δομές τις οποίες επίσης πιστεύουμε ιδιαίτερα. Η συνεργασία με μεγάλα ιδρύματα και αποδοχή δωρεών είναι επίσης κάτι το οποίο ενισχύουμε. Αποδεχθήκαμε μια δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τη δημιουργία ενός κέντρου αναφοράς για το παιδί. Αυτό θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εθνικού δικτύου αναφοράς για το παιδί. Θα διασυνδέσει τις ψυχιατρικές κλινικές, τα κοινοτικά κέντρα ψυχικής υγείας για τα παιδιά και θα δίνει κατάλληλη υποστήριξη και εξειδικευμένη γνώση σε συνεργασία με το Child Mind Institute της Νέας Υόρκης. Και βεβαίως οι διεθνείς συνεργασίες είναι πάντοτε πάρα πολύ σημαντικές. Μια τέτοια έχουμε κάνει με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Δημιουργήσαμε ένα γραφείο αξιολόγησης της ποιότητας των ασθενών του Παγκόσμιου Οργανισμού στην Ελλάδα και κάναμε συγκεκριμένα αξιολόγηση, κράτησε 2 μήνες, των υπηρεσιών ψυχικής υγείας της χώρας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε άμεσα ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο δράσης μέσα για την επόμενη δεκαετία, το οποίο θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε με την Εθνική Επιτροπή για την Ψυχική Υγεία το επόμενο διάστημα, ελπίζω μέσα στο 2022. Οργανώσαμε στην Αθήνα ένα συνέδριο, το πρώτο διαζώσεις μετά τον κορονοϊό, συνέδριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Ευρώπης σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση για την ψυχική υγεία και εκεί εκδώσαμε τη διακήρυξη των Αθηνών, την υπογράψανε 53 κράτη. Αυτά τα 53 κράτη
εκράνωσαν την πεποίθησή τους ότι ναι, πρέπει να νοικοδομήσουμε συστήματα ψυχικής υγείας, ιδιαίτερα στις χώρες μας, που να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες, να παρέχουν προσβασιμότητα. Και βεβαίως αναγνωρίζεται πλέον αυτό το κείμενο, ένα κείμενο αναφοράς για τους σχεδιασμούς και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που έχει θέσει έναν από τους 4 πυλώνες για την υγεία, έναν από τους 4 πυλώνες πολιτικής του για την περίοδο 2021-2027, την ψυχική υγεία. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κλείνοντας να πω ότι πράγματι η πανδημία προκάλεσε ιδιαίτερες αναταραχές στα συστήματα υγείας, αλλά κατέδειξε και την ανάγκη να αλλάξουμε, την ανάγκη να έχουμε δεδομένα, γιατί δεν είχαμε. Μας βοήθησε να συλλέξουμε δεδομένα και η συλλογή των δεδομένων, κατά την άποψή μου, το νούμερο ένα που έχουμε να κάνουμε τα κράτη-μέλη για τις στρατηγικές μας που θα αναπτύξουμε για την ψυχική υγεία. Η ψηφιοποίηση, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων είναι και στις δικές μας προτεραιότητες στο Υπουργείο. Και τέλος να πω ότι και κοινωνικές και περιβαλλοντικές αλλαγές είναι πολύ σημαντικές. Γι' αυτό και θα πρέπει ο ιδιωτικός τομέας με το δημόσιο τομέα να συνεργάζεται και βεβαίως να έχουμε ιδιαίτερη συνεργασία και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, γιατί δεν μπορεί να έχει η υγεία και ούτε η ψυχική για σύνορα. Κλείνοντας να πω ότι το όραμά μας είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και η παροχή υπηρεσιών υγείας που θα είναι ανθρωποκεντρικές, θα είναι υψηλής ποιότητας, θα παρέχονται στην κοινότητα, θα δίνουν ίση πρόσβαση σε όλους, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, γιατί ακριβώς το μότο μας είναι ότι δεν θα αφήσουμε κανέναν μόνο του και δεν θα αφήσουμε κανέναν πίσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Περιγράψατε ένα πλέγμα δράσεων που υλοποιεί το Υπουργείο. Εγώ κράτησα κάποιες έτσι λέξεις οι οποίες νομίζω ότι δίνουν μια στόχευση. Μιλήσατε για ανθεκτικότητα, που πρέπει να είναι κατά τη γνώμη μου ο τελικός στόχος. Μιλήσατε για αλληλεγγύη, για παρεμβάσεις στην κοινότητα και επίσης δείξατε με κάποιες δράσεις και με κάποιες ειδικές ομάδες μια στόχευση προς σε αυτούς που θα έλεγε κανείς ευάλωτους, με στόχευση τη μείωση της ευαλωτότητας. Θα έχουμε την ευκαιρία στο τέλος, αφού ακούσουμε όλες τις παρουσιάσεις, να τεθούν ερωτήσεις ή σχόλια. Και περνάω αμέσως στη δεύτερη ομιλήτρια, η κυρία Μαλιώρη. Είναι ομότιμη καθηγήτρια του ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διατελέσει σύμβουλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με αντικείμενο το σχεδιασμό υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ναρκωτικών. Έχει πλούσια διοικητική, θα την έλεγα, επιτρέφει η κυρία Μαλιώρη, σε πολύ υψηλές θέσεις, όπως πρόεδρος του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Πρόληψη και Έλεγχο των Νόσων, αντιπρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΛΤΝΟ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία, και η πολύ πλούσια ερευνητική δραστηριότητά της επικεντρώνεται κυρίως στους τομείς κοινωνικής ψυχιατρικής, ψυχιατρικής επιδημιολογίας, εξαρτήσεων από ουσίες και τυχερά παιχνίδια, ψυχοφαρμακολογίας και λιμωδών νοσημάτων σε χρήστες ουσιών. Κυρία Μαλιώρη, ο λόγος σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ και καλησπέρα σας. Αρχικά ευχαριστίες για την τιμητική πρόσκληση να είμαι ομιλήτρια στο συνέδριό σας. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω καταθέτοντας το δικό μου ψυχικό φορτίο και αποτείνοντας φόρο τιμής στη Φόφη Γεννηματά, μια και η θεματολογία του συνεδρίου είναι τέτοια. Εάν δεν ήταν τα πράγματα έτσι, θα ήταν κάπου ανάμεσά μας ή τουλάχιστον θα μας άκουγε. Ο τίτλος είναι «Η κρίση της πανδημίας η επόμενη μέρα». Νομίζω ότι στον τομέα της ψυχικής υγείας μιλάμε για τα επόμενα χρόνια, μια και σε αντίθεση με τις αντιδράσεις από τη σωματική υγεία, το ψυχικό φορτίο είναι παρατηνόμενο και μπορεί να είναι και σε κάποιες περιπτώσεις διαχρονικό. Οι άνθρωποι θέλουν να νιώθουν ασφαλείς, θέλουν να ζουν σε ένα περιβάλλον βιώσιμο, σταθερό και προβλέψιμο. Υπάρχουν όμως απειλητικά γεγονότα και ειδικά αυτά που παρατείνονται, και σίγουρα ο COVID είναι μια απειλή ανοιχτού τέλους, με αποτέλεσμα να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική μας υγεία. Βεβαίως είναι μια φυσιολογική αντίδραση όταν έχουμε ένα απειλητικό
φαινόμενο να έχουμε συμπτώματα άγχους, έντασης, αϊπνίας, υπεραντιδραστικότητας, μια ήπια καταθλιπτική αντίδραση, αλλά είναι η ένταση των συμπτωμάτων και η διάρκειά τους που θα καθορίσουν τελικά τη σοβαρότητά τους. Οι σοβαρές απειλές όπως ο COVID επιδρούν στη συμπεριφορά και χρειάζεται εξειδικευμένη βοήθεια, γιατί έχουμε, όπως είπαμε, από τη συναισθηματική σφαίρα φόβο, άγχος, θλίψη, παράδοξη συμπεριφορά με επιθετικότητα ή χρήση ουσιών, θυμό εναντίον άλλων μελών, είτε στο μίκρο είτε στο μάκρο περιβάλλον μας. Και όπως προανέφερα, μιλάμε για μια κρίση ανοιχτού τέλους, παρατείνεται, άρα συσσωρεύονται και άλλου είδους προβλήματα οικονομικά ή άλλες προσαρμογές που πρέπει να κάνουμε στην οικογένεια ή στην κοινωνία. Η υφυπουργός επεσήμανε πάρα πολύ καλά, μου έκλεψε την ειδικότητα, όλα τα επιμέρους συμπτώματα που βλέπουμε, θα τα περάσω πάρα πολύ γρήγορα, γιατί εν τέλει εγώ δεν θα ήθελα μόνο να μιλήσω για τα ψυχιατρικά που αναφέρθηκαν και σαν συμπτώματα, αλλά και σαν παρεχόμενες υπηρεσίες, αλλά για κάτι άλλο που το έχω στο τέλος και παράκληση να δοθεί ιδιαίτερο βάρος αυτό. Το ότι έχουμε αλλαγές λόγω του COVID στις ατομικές μας συνήθειες, στις οικογενειακές σχέσεις, σε επαγγελματικές σχέσεις, στην οικονομία, αλλά και στην τροποποίηση της απασχόλησης είναι γεγονός. Συμπτώματα μπορεί να έχουμε σωματικά, σωματοποίηση δηλαδή του άγχους και της κακής διάθεσης, τάση για εμετό, πόνι στο στομάχι, τρέμουλο. Συμπτώματα από το συναίσθημα, φόβο, καταθλιπτική διάθεση, πικρία, απελπισία, θυμό, οργή, απάθεια. Από τη συμπεριφορά, σεξουαλική διάθεση επηρεάζεται, η όρεξη, το κάπνισμα αυξάνεται, η κατανάλωση αλκοόλ. Κάποια άτομα έχουν μία ενδοστρέφεια. Βεβαίως, αρνητικές οι συνέπειες στην ψυχική υγεία, διότι το ψυχικό φορτίο επηρεάζει τις σχέσεις γονιών με παιδί, βία μέσα στην οικογένεια, την οικονομική κατάσταση, έχουμε ανησυχία στον κοινωνικό περίγυρο, οι εθιστικές συμπεριφορές αυξάνονται, ιδιαίτερη προσοχή στο τζόγο, η ελπίδα τελειώνει τελευταία και βέβαια αντικοινωνικές ή παραπτωματικές συμπεριφορές. Αλλά έχουμε και αναμενόμενες, συγγνώμη, δεν συντονίστηκα, αυτά, και αναμενόμενες θετικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία, διότι είχαμε πιο πολύ ελεύθερο χρόνο για ξεχασμένες δραστηριότητες, πιθανή ενδυνάμωση των σχέσεων παιδιών με γονείς, δραστηριότητες αλληλεγγύης και ενσυναίσθησης και εναλλαγή ρόλων στην οικογένεια, μείναν οι πατεράδες πιο πολύ χρόνο μέσα στην οικογένεια με τα παιδιά τους, τουλάχιστον στην φάση των περιοριστικών μέτρων. Ψυχοκοινωνική μέρημνα κατά την περίοδο της πανδημίας, νομίζω, αναφέρθηκε, ήταν επαρκής, ιδιαίτερα στη πρώτη φάση σκοράραμε και πολύ υψηλά, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο, όσον αφορά τα αντανακλαστικά μας. Όμως, εδώ θέλω να μείνω στην τελευταία επισήμανση που έχει να κάνει με την παροχή ικανοποιητικής ή σωστής πληροφόρησης. Σχετικά με την ελευθερία του τύπου και το πώς διαχειριστήκαμε την πανδημία, το 2020 έχει βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε σε πολύ χαμηλή θέση όσον αφορά το πώς επικοινωνήσαμε το θέμα της πανδημίας. Είμαστε τέταρτοι από το τέλος, δηλαδή είχαμε κακή επικοινωνία, προβληματική έως κακή επικοινωνία. Είναι γεγονός ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, επηρεάζουν την ψυχική υγεία και ευεξία. Όταν μάλιστα αναφέρονται σε θέματα που σχετίζονται με απειλές για την ατομική δημόσια υγεία. Είχαμε τη διάδοση ψευδών πληροφοριών. Είχαμε αναφορές στο αν συμμορφώνονται ή όχι οι πολίτες με την υγεία. Τα ΜΜΕ, λοιπόν, είναι σκόπιμο να υιοθετήσουν ένα καινούριο προσανατολισμό, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε πιο εξειδικευμένη, αξιόπιστη, έγκυρη και κυρίως διεπιστημονική ενημέρωση, χωρίς να επαναλαμβάνεται η καθημερινή αναφορά σε νούμερα και θανάτους. Κάνω έκκληση. Δεν είναι δυνατόν κάθε μέρα να ακούμε για κρούσματα, για διασωληνωμένους και για θανάτους. Μπορεί να υπάρξει μια άλλη θεματολογία και όποιος θέλει να ακούει τα νούμερα να πηγαίνει σε μια ειδική ιστοσελίδα. Διότι εκτιμώ
ότι η συνεχής ροή αρνητικών ειδήσεων μας κάνει να νιώθουμε αβεβαιότητα, άγχος και αδυναμία. Το να τις αποφύγουμε δεν είναι η λύση. Πρέπει να αξιολογούμε τις ειδήσεις, να εστιάζουμε στα θετικά και να αποφεύγουμε τα αρνητικά, έτσι ώστε να παρατείνουμε την ψυχική μας υγεία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαλιώρη, και ευχαριστώ, εκτιμώ ιδιαίτερα το ότι ήσασταν απόλυτα συνεπείς στον χρόνο. Νομίζω ότι είναι σαφές αυτό που είπατε στην αρχή, τι θέλατε να δείξετε, το ρόλο των ΜΜΕ στην διαμόρφωση των συμπεριφορών και ενδεχομένως και σε κάποιες περιπτώσεις, ίσως τολμάω να πω και ας γίνει και θέμα συζήτηση, τη διαμόρφωση πολιτικής σε σχέση με τη διαχείριση της πανδημίας. Περνάμε τώρα σε ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με μια ματιά στο θέμα της πανδημίας από μια διαφορετική άποψη, από την ιστορία των πανδημιών και όχι μόνο απλώς μια καταγραφή ιστορικών γεγονότων, αλλά κατά πόσο η ιστορία μπορεί να μας απαντήσει στο ερώτημα εάν ποτέ θα μπορούσαμε να είμαστε έτοιμοι για μια τέτοια συνθήκη, για μια τέτοια κατάσταση. Για τον λόγο αυτό, δύο πολύ διακεκριμένοι επιστήμονες θα μιλήσουν, η κυρία Γαρδίκα για την ιστορία, φαντάζομαι, και ο κύριος Κοντιάδης πιθανόν για κάποιες διαστάσεις που έχουν να κάνουν με ζητήματα ηθικής και διοντολογίας. Η κυρία Γαρδίκα είναι ιστορικός και έχει διατελέσει αναπληρώτρια καθηγήτρια νεότερης ελληνικής ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει συγγράψει σημαντικά έργα που έχουν να κάνουν για τα, όπως διαβάζω, προστασία και εγγύηση, στάδια και μύθη της ελληνικής εθνικής ολοκλήρωσης και ένα ξενόγλωσσο Landscapes of Disease, Malaria in Modern Greece. Κυρία Γαρδίκα, ο λόγος σε εσάς. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θερμά τους διοργανωτές που με περιέλαβαν τόσο τιμητικά σε αυτό το σημαντικό φόρουμ. Παρακολούθησα και τις χθεσινές συνεδρίες και τις συνεδρίες τις σημερινές και βλέπω ότι πολλοί από τους ομιλητές βλέπουν την σημερινή πανδημία ως ευκαιρία που θα δώσει την αφορμή να αναδιοργανωθεί το σύστημα υγείας της χώρας με σκοπό κατά κάποιο τρόπο να προλάβουμε το μέλλον σε πολλά επίπεδα. Στο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου, θα ανατρέξω στο παρελθόν για να δούμε, σαν σε αναδρομικό πειραματικό εργαστήριο, πώς κάτω από την κοινωνική πίεση επιδημιών προέκυψε ο άμεσος πρόγονος του σημερινού Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο Οργανισμός Υγείας της Κοινωνίας των Εθνών. Θα δούμε το πλέγμα συγκυρίας, εξισορρόπησης, πολιτικού πραγματισμού και ηγετικής ικανότητας συγκεκριμένων πρωταγωνιστών, μέσα στο οποίο τέθηκαν οι βάσεις για ένα θεσμικό πλαίσιο για το τότε μέλλον της παγκόσμιας δημόσιας υγείας. Οι συνθήκες αυτές εξελίχθηκαν μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ως απόκριση σε μια φωνική επιδημία εξανθηματικού τύφου στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Μιας επιδημίας, μιας αρρώστιας με θνητότητα που έφτανε το 40%, δηλαδή ήταν πολλαπλάσιο, θα μπορούσαμε να πούμε, από την θνητότητα της γρίπης του 1918, που μας έχει απασχολήσει πολλές φορές. Ενδημικές αιστείες τύφου προϋπήρχαν στην Ανατολική Ευρώπη, από τις οποίες ξέσπασαν πολλές εκτεταμένες επιδημίες κάτω από τις πολεμικές συνθήκες. Το τέλος, όμως, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έφερε ριζική επαναχάραξη των συνόρων με την συνθήκη των Βερσαλιών του 1919. Εδώ είναι τα παλιά σύνορα και εδώ είναι τα νέα σύνορα. Συνέπεια του νέου πολιτικού χάρτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ήσαν πρωτοφανείς προσφυγικές ροές από μέλη εθνοτήτων που βρέθηκαν ξαφνικά από την λαθασμένη πλευρά των συνόρων, μαζί με
πρώην αιχμαλώτους πολέμου και οι πανδημίες και η κοινωνική κατάρρευση που συνοδεύει αυτά τα φαινόμενα. Στον πυρήνα των εξελίξεων που ενδιαφέρουν βρέθηκε η Πολωνία, ένα νέο κράτος που δημιούργησε η συνθήκη των Βερσαλιών, το οποίο δοκιμάστηκε σφοδρά από την επιδημία. Διευθυντής του Πολωνικού Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας είχε αναλάβει ο βακτηριολόγος σοσιαλιστής Λούντβιχ Ράιχμαν, αυτός είναι, ο οποίος ζήτησε τη βοήθεια της κοινωνίας των εθνών. Έτσι δημιουργήθηκε ad hoc ένας διεθνής φορέας, η Επιτροπή Τύφου. Στην Επιτροπή, αποτέλεσμα πολιτικών εξισορροπήσεων, συμμετείχαν εκπρόσωποι της κοινωνίας των εθνών, της League of Red Cross Societies, που έλεγχαν οι Αμερικανοί, της Organisation Internationale d'Hygiène Publique, που έλεγχαν οι Γάλλοι, εκπρόσωποι των νικητών του πολέμου και οι άλλοι ειδικοί της δημόσιας υγείας. Από αυτή την Επιτροπή προέκυψε στη συνέχεια η Epidemics Commission, τις οποίες τις δραστηριότητες κατήφθηνε ο Ράιχμαν. Τέλος, το 1923, η Epidemics Commission ενσωματώθηκε στην κεντρική δομή της κοινωνίας των εθνών ως οργανισμός υγείας, με διευθυντή της γραμματείας του τον Ράιχμαν. Είναι αλήθεια ότι από τη σύστασή της, οι αρμοδιότητες της κοινωνίας των εθνών για την προάσπιση της ειρήνης περιλάμβαναν και την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, όπως ήταν η προσφυγιά, η φτώχεια και οι αρρώσιες. Ειδικότερα όμως, στο πλαίσιο του Οργανισμού Υγείας, ο Ράιχμαν διεύρυνε κατά πολύ τη σφαίρα ενδιαφερόντων του οργανισμού με μια προσέγγιση που έβλεπε την υγεία στις κοινωνικές της διαστάσεις. Έτσι, ο οργανισμός ασχολήθηκε με την αντιμετώπιση τροπικών και αφροδίσιων νοσημάτων, της φυματίωσης, την παιδική υγιεινή, την τυποποίηση των θεραπείων, την καταπολέμηση του οπίου και συλλογή επιδημιολογικών δεδομένων σε παγκόσμια κλίμακα. Κυρίως όμως, ο Ράιχμαν δημιούργησε ευρύτατα δίκτυα διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας, επεκτείνοντας τη συνεργασία του οργανισμού με το Αμερικανικό Ίδρυμα Rockefeller και με τη Σοβιετική, Ένωση, παρόλο που ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε η Σοβιετική Ένωση αποτελούσαν μέλη της κοινωνίας των εθνών. Η τύχη των στελεχών της κοινωνίας των εθνών στην κατεχόμενη Ευρώπη έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Τον Αύγουστο του 1940, σχεδόν ένα χρόνο μετά την έκρηξη του πολέμου, με δαπάνη της Rockefeller Foundation, 12 από τα τεχνικά στελέχη της Γραμματείας της Κοινωνίας των Εθνών με τις οικογένειές τους και τα αρχεία του οργανισμού μεταφέρθηκαν από τη Γενέβη στο New Jersey. Εκεί, από το Institute for Advanced Studies στο Princeton, συμμετείχαν στο σχεδιασμό του μεταπολεμικού κόσμου υπό Άγγλο-Αμερικανική ηγεμονία. Για την αποκατάσταση του κατεστραμμένου από την γερμανική κατοχή κόσμου, μέλη της Rockefeller Foundation και του Οργανισμού Υγείας της Κοινωνίας των Εθνών, στελέχωσαν το Τμήμα Υγείας της UNRWA, που με τη σειρά του γέννησε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, κληρονόμο του Οργανισμού Υγείας της Κοινωνίας των Εθνών, στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Πέρα από την λειτουργική του συνέχεια, το ιδεολογικό νήμα που συνδέει όλους αυτούς τους φορείς είναι ο επιστημονικός διεθνισμός, γέννημα του προπερασμένου αιώνα, του 19ου αιώνα. Σήμερα, τα οξέα προβλήματα της παγκόσμιας υγείας, για παράδειγμα, πώς θα αποκτήσει αποτελεσματικό εκτελεστικό βραχίωνα, αν προχωρήσει η λύση τους, αυτή δεν θα είναι μια διαδικασία πολιτικά ουδέτερη, αλλά μια δύσκολη άσκηση πολιτικής ισορροπίας, όπως περίπου έναν αιώνα νωρίτερα. Και νομίζω ότι αυτή την ώρα που μιλάμε είναι ένα από τα θέματα που απασχολούν το World Health Summit στο Βερολίνο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γαρδίκα. Και περνάμε στον τελευταίο ομιλητή, τον κύριο Κοντιάδη. Ο κύριος Κοντιάδης είναι καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Θεσμών Κοινωνικής Προστασίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και πρόεδρος του Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημητρίου Τσάτσου, Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου. Έχει πλούσια ακαδημαϊκή εμπειρία και είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου των European
Constitution and Science από το 2008. Είναι συντονιστή του Research Group of Constitution Making and Constitutional Change της Διεθνούς Ένωσης Συνταγματικού Δικαίου από το 2013. Είναι πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΔΚΤΕΟ, το ΕΕ, πρόεδρος της Επιτροπής για τη Μεταρρύθμιση και Ανασυγκρότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Κράτους και μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Κύριε Κοντιάδη, αν παρέβηψα κάποιος από τις θέσεις σας, με συγχωρείτε, νομίζω μπορεί να προχωρήσετε στην ομιλία σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Είπατε περισσότερες θέσεις από ό,τι θα έπρεπε, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι ακόμα πιο συνοπτικός από ό,τι μου ζητήθηκε και θα περιοριστώ σε 2-3 σκέψεις που αφορούν τόσο το παρελθόν όσο και το μέλλον. Έχει επισημανθεί με παραστατικό τρόπο ότι ζούμε ήδη στον αιώνα των ιών. Αυτό συνεπάγεται ότι είμαστε υποχρεωμένοι να επαναξιολογήσουμε και να αναδιοργανώσουμε τα συστήματα υγείας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο πεδίο της δημόσιας υγείας. Το ερώτημα όμως, το πρώτο που θέσατε και εσείς, είναι θα μπορούσε η πανδημία COVID-19 να είχε προβλεφθεί? Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 κυκλοφόρησαν αρκετά βιβλία που προειδοποιούσαν για την αναζωπήρωση των λοιμωδών νόσων, για την αυξανόμενη ανθεκτικότητα των νοσοκομιακών βακτηρίων στα αντιβιωτικά και για τον κίνδυνο παγκόσμιας εξάπλωσης φωνικών ιών. Όμως επιδημίες όπως ο έμπολα, η νόσος των τρελών αγελάδων, η γρήπη των πτηνών και πιο πρόσφατα η γρήπη των χείρων ελέγχθηκαν σχετικά γρήγορα, προκαλώντας εφησυχασμό ως προς την απειλή μιας υγειονομικής καταστροφής. Έτσι, όταν στις αρχές του 2020 τα δημόσια συστήματα υγείας, ήδη αποδυναμωμένα, θα έλεγα, από την παγκόσμια οικονομική κρίση, βρέθηκαν μπροστά στην πανδημία COVID-19, αποδείχθηκαν ανέτοιμα και για την πρόληψη και για την αντιμετώπιση της. Έτσι, η πανδημία υπήρξε η αφορμή για την εφαρμογή ενός νέου παραδείγματος βιοπολιτικής ρύθμισης σε πλανητικό επίπεδο. Νομίζω ότι τόσο η οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008, όσο και η ανεπαρκής εφαρμογή προγραμμάτων δημόσιας υγείας που προϋπήρχε, θα έλεγα, αυτής, είχαν ως επίπτωση την ραγδαία επιδείνωση όλων των δικτών υγείας του πληθυσμού. Ταυτόχρονα έχουμε την εμφάνιση νέων κοινωνικών και συμπεριφερικών παραγόντων κινδύνου, τη δημογραφική γύρανση, εντυνόμενες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές. Όλα αυτά θέσαν επιτεκτικά το αίτημα συγκρότησης μιας νέας εθνικής στρατηγικής για τη δημόσια υγεία. Και έτσι είχαν τα πράγματα ήδη πριν ξεσπάσει ο COVID-19. Είναι προφανές ότι μπροστά σε αυτή την πανδημία, την παγκόσμια πανδημία, το βάρος του υγειονομικού συστήματος έπεσε πλέον στην αντιμετώπιση της και τα προγράμματα δημόσιας υγείας συνέχισαν να αποτελούν το φτωχό συγγενή. Βέβαια, προφανώς η πρόληψη του COVID ήταν το μεγάλο ζητούμενο και έγινε με τους γνωστούς τρόπους της κοινωνικής αποστασιοποίησης που γνωρίζουμε. Αυτό δεν σήμαινε όμως ενίσχυση των προγραμμάτων δημόσιας υγείας εν ευρία ενία. Ειδικότερα θα έλεγα ότι όσον αφορά τους συμπεριφορικούς παράγοντες κινδύνου, η ελαχιστοποίηση του συνόλου αυτών των παραγόντων καθίσταται πιο σημαντική από ποτέ. Υπάρχει σήμερα ένα τεράστιο σώμα γνώσης, το οποίο δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει μεταφραστεί σε καθολικά προγράμματα μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων. Είναι ένα μεγάλο κενό, πολλές ανάγκες, οι οποίες χρήζουν μάλιστα άμεσης παρέμβασης. Δίχως προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση αναλόγου κινδύνου, το κράτος κλήθηκε μέσα από αχαρτογράφητα νερά να αντιμετωπίσει δύσκολες και συχνά απρόβλεπτες καταστάσεις. Και μέσα από αυτή την κρίση αναδείχθηκε και ο κομβικός ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδίως των αιρετών περιφερειών. Άρα, η επόμενη μέρα της πανδημίας πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να βρει την τοπική αυτοδιοίκηση με έναν πιο ενισχυμένο ρόλο στα ζητήματα της δημόσιας υγείας. Το χρονικό σημείο που διανύουμε αυτή η ιστορική, κρίσιμη ιστορική φάση αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία στην αρχή αυτού του αιώνα των ιών για να ξεκινήσει αυτό το μεγαλεπίβολο μεταρρυθμιστικό εγχείρημα. Αυτό μπορεί όμως να πραγματοποιηθεί μόνο μέσα από ένα στοχευμένο στρατηγικό σχέδιο, στο πλαίσιο του οποίου είναι αναγκαία η περαιτέρω εξειδίκευση του προσωπικού της αυτοδιοίκησης σε όλα τα ζητήματα. Νομίζω ότι η πανδημία COVID-19 αποτελεί μια σπουδαία ευκαιρία για να ανασυγκροτηθεί η δημόσια υγεία με καλύτερη στελέχωση, σταδιακή αύξηση των πόρων από διάφορες πηγές, ένα επεξεργασμένο πρόγραμμα και βελτίωση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης όλων των εργαζόμενων στη δημόσια υγεία. Η διεθνής εμπειρία, και ιδίως αυτή της Ευρώπης, δείχνει ότι σε πολλές χώρες η εμπλοκή της αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών δημόσιας υγείας και πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας είναι εκτεταμένη και συχνά επεκτείνεται και στη δίκηση και διαχείριση των νοσοκομειακών μονάδων. Και να σημειώσω εδώ ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ως βασική συνιστόσα της στρατηγικής του, ήδη πριν από τον COVID, την εμπλοκή της κοινότητας και της τοπικής αυτοδιοίκησης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στη δημόσια υγεία, όπως αποτυπώνεται στις ιστορικού χαρακτήρα διακηρύξεις της Άλμα Άτα το 1978 και της Αστάνα το 2018. Υπό αυτές τις συνθήκες, και κλείνω εδώ, νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε πολύ σοβαρά για τη συγκρότηση δικτύων πρωτοβάθμιας και ολοκληρωμένης φροντίδας υγείας, πράγμα που παραπέμπει στη δημιουργία συμβολιακών ιωνία αγορών ανάμεσα στις δομές του δημόσιου τομέα, τους ανεξάρτητους γιατρούς και τον ΕΟΠΗ υπό την εποπτεία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Νομίζω ότι μέσα από μια ιστορική αναδρομή και φτάνοντας σε αυτόν τον αιώνα των ενιών, είμαστε υποχρεωμένοι να ξανασυζητήσουμε από την αρχή το οργανωτικό μοντέλο της πρωτοβάθμιας και της δημόσιας υγείας και στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ, κύριε Κοντιάδη, και εσάς για την τήρηση του χρόνου. Έχουμε μερικά λεπτά να πάρουμε ενδεχομένως κάποιες ερωτήσεις από το κοινό, αν υπάρχουν, ή για κάποια σχόλια. Δεν μπορώ να διακρίνω αν υπάρχει κάτι, δεν έχω κάποια ειδοποίηση ότι υπάρχει. Δεν ξέρω αν για μισό λεπτό, αν θέλει κάποιος ή κάποια από εσάς να κάνει μια δεύτερη παρέμβαση. Λοιπόν, εγώ ήθελα να κλείσω αυτή τη συνεδρία διατρέχοντας κάθετα και τις τέσσερις παρουσιάσεις. Αν φάνηκε κάτι από αυτό το τραπέζι, ο κύριος Κοντιάδης το έθεσε πολύ ξεκάθαρα, δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποια πιο ξεκάθαρη θέση, είναι ότι αυτή η πανδημία ανέδειξε κάποια ζητήματα που αφορούν το πώς αντιμετωπίζεται ένα σύνθετο πρόβλημα και αν αντιμετωπίζεται την οπτική της δημόσιας υγείας. Όλοι σας και όλοι σας θέσατε ζητήματα και πτυχές αυτής της πανδημίας, η οποία είναι καθαρά θέματα δημόσιας υγείας. Η έμφαση στις ευάλωτες ομάδες, που είπε η κυρία Ράπτη, η έμφαση στο ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και το πώς πείθουν τον κόσμο, που έθεσε η κυρία Μαλιώρη, οι κοινωνικές διαστάσεις της υγείας, έτσι όπως περιέγραψε η κυρία Γκαρδίκα, που ήταν κεντρικό σημείο στην πορεία ίδρυσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, και φυσικά ο ρόλος και η μετάβαση και οι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, άρα πρωτοβάθμια φροντίδα της υγείας που έθεσε ο κ. Κοντιάδης, νομίζω ότι είχε να κάνει, δείχνουν όλα αυτά ότι πρέπει να στραφεί πια το παράδειγμα, και αυτό είναι η ευκαιρία που μας δίνει ο COVID, να στραφεί το παράδειγμα από την έμφαση στη θεραπεία, στην έμφαση στην πρόληψη και στη δημόσια υγεία. Εγώ, στέλεχος της δημόσιας υγείας, υπερθεματίζω απόλυτα αυτή τη στροφή, και νομίζω ότι αν πολιτικά πρέπει να πούμε κάτι, είναι ότι ενισχύστε τη δημόσια υγεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας και όλες που συμμετείχατε σε αυτό το τραπέζι. Καλή συνέχεια στο συνέδριο. Και ακολουθούν πολύ ενδιαφέρουσες συνεδρίες. Ευχαριστώ.